Τι επιδιώκουμε, τι μπορούμε να αποτρέψουμε από τα δεινά που έρχονται, πώς μπορούμε να αντισταθούμε. Σε αυτά τα ερωτήματα, όσοι συναντηθήκαμε στο Άρμα Πολιτών, απαντάμε. Η θλίψη, η μελαγχολία, η κατήφια και η απεσιοδοξία, συναισθήματα από τα οποία διακατέχεται σήμερα ο ελληνικός λαός, είναι βέβαιο ότι δεν απαντούν θετικά και δημοκρατικά για το μέλλον και την πορεία του τόπου. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γιατί αρνούμαστε τις πολιτικές επιλογές που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια τη χώρα σε εθνικά και οικονομικά διέξοδα. Είμαστε πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν την πορεία της χώρας στην ανάκαμψη, στη δημιουργία. Στο Άρμα Πολιτών, πιστέψτε με, δεν έχουν θέση όσοι με την όποια ταμπέλα πολιτικού οργανισμού και κομματικού χρώματος θεωρούν ότι με ιστερικού τύπου δόγματα, μονολιθικές πολιτικές, συμπεριφορές και φανατισμούς είναι δυνατόν να δοθούν λύσεις στα μεγάλα προβλήματά μας. Όποτε αντιμετώπισε η πατρίδα μας μεγάλους εθνικούς κινδύνους, το ξέρουμε από την ιστορία, όποτε απειλήθηκε η ακεραιότητά της, ο μόνος αρμόδιος και υπεύθυνος για να δώσει απάντηση, κάτι που έχει γίνει και έχει ιστορικά καταγραφεί, ήταν, είναι και θα είναι ένας και μόνο. Ο ενωμένος ελληνικός λαός. Επομένως, στο Άρμα Πολιτών δεν υπάρχουν θέσεις για πράσινες, μπλε, κόκκινες, πορτοκαλί σημαίες. Το Άρμα Πολιτών χωράει και καλεί όλους τους Έλληνες να επιβιβαστούν. Το Άρμα Πολιτών πλέον και με την επίσημη απόφαση του Αρείου Πάγου είναι πολιτικό κόμμα. Είναι το πολιτικό κόμμα που γεννήθηκε μέσα από τα σπλάχνα της κοινωνίας μας, από τα σπλάχνα του καταπιεσμένου αλλά ανυπόταχτου λαού μας. Δεν θα υποσχεθούμε λαγούς και πετραχίλια. Μην περιμένετε από εμάς να κάνουμε ό,τι έκαναν κάποιοι άλλοι παλιότερα, αλλά ούτε και ό,τι δεν έκαναν. Δεσμευόμαστε για το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μας απ' όλα. Να αντισταθούμε με όλες μας τις δυνάμεις σε κάθε μορφή υποδούλωση, σε κάθε μορφή υποτέλειας, σε κάθε μορφή επεγμού και εκμετάλλευσης των Ελλήνων πολιτών. Να υπερασπιστούμε όλοι μαζί την πατρίδα μας. Να υπερασπιστούμε όλοι μαζί την Ελλάδα μας, που έχει μάθει να δίνει τις μάχες της, τους αγώνες της χρόνια τώρα και να τους κερδίζει με το κεφάλι ψηλά. Δεν πάει άλλο. Ως εδώ. Δεν υπάρχει συνένεση. Υπάρχει συζήτηση και συνεργασία. Ας το καταλάβουν. Η συνένεση είναι για τα σαλόνια τους και η συνεργασία είναι όταν έντιμα μπορέσουν να συναντηθούν και να συνεργαστούν διαφόρων προελεύσεων πολιτικές ομάδες, κοινωνικές ομάδες, φορείς και πρόσωπα μεμονωμένα. Μόνο τότε θα προχωρήσουμε μπροστά. Μόνο τότε θα πάμε μπροστά. Αυτή είναι η ελπίδα. Και αυτήν επιδιώκουμε και νομίζω ότι και με τη βοήθεια τη δική σας και άλλων πολλών συμπολιτών μας και συνελλήνων θα την πετύχουμε. Πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους όσοι μας οδήγησαν σήμερα μέχρι εδώ. Και η αλήθεια μέχρι σήμερα πλανάται στην ατμόσφαιρα ένα ερώτημα που μας προσβάλλει όλους γιατί μένει αναπάντητο. Έχει τιμωρηθεί κανείς ποτέ για όλα όσα άνομα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια? Έχει αναλάβει κανείς τις ευθύνες τους από τα μεγάλα κόμματα και τις ηγεστίες τους εννοώ? Γιατί οι πολίτες που συγκροτούν τα μεγάλα αυτά κόμματα είναι η συντηρητική πλειοψηφία αυτών. Είναι άνθρωποι αθώοι που δίνουν την ψυχή τους, που δίνουν την καρδιά τους, που προσφέρουν τα συναισθήματά τους, την εμπειρία, την ιστορία της οικογένειάς τους. Τα σεβάστηκαν και η Νέα Δημοκρατία και το Πασό. Λυπάμαι που το λέω, οι ηγεσίες των δύο κομμάτων, όχι μόνο δεν τα σεβάστηκαν, προσέβαλαν τον ελληνικό λαό και τον εξακολουθούν να τον φθήνουν. Πόσες παραπομπές έγιναν σε εξεταστικές επιτροπές? Ποιοι πολιτικοί παραπέμφθηκαν από αυτούς οι οποίοι έχουν τεράστια ευθύνη για όλα όσα έγιναν? Φτάναμε, συζητάγαμε, λέγαμε, δίναμε υποσχέσεις και στο τέλος έχουν παραγραφεί τα αδικήματα και όταν κάποιος πιάνεται λέμε δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Η τελευταία απόφαση δικαστηρίου ήταν για ένα πρόσωπο, δεν μου αρέσει να αναφέρομαι σε πρόσωπα με το συγκεκριμένο ομαδικό μόνο τους, το ξέρετε άλλωστε, ήτανε με αναστολή
έχει πάρει μίζα 450.000 μάρκων, έχει καταδικαστεί με 3 χρόνια φυλάκιση, του δίνεται η αναστολή και η ποινή του που επιβάλλεται ποια είναι? Πρόστιμο 7.000 ευρώ. Αν αυτό είναι δικαιοσύνη, τότε τι να πω. Αν αυτό απαιτεί ο ελληνικός λαός, πάλι δεν έχω να πω τίποτα. Αν εμείς αποφασίσουμε το άρμα πολιτών να μην ξεκινήσει, να πάει σπίτι του, να γίνει. Αλλά να ξέρουν ένα πράγμα. Ότι είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού και ας αποφασίσει ο ελληνικός λαός ποιο θα είναι το μέλλον της χώρας και της ιστορίας. Άλλο δεν πάει. Επιθυμούμε, ναι, αλήθεια είναι, να αναδιατάξουμε το πολιτικό σκηνικό και να επαναφέρουμε και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων με το πολιτικό σύστημα της χώρας. Γιατί? Γιατί πιστεύουμε ότι χωρίς την κοινοβουλευτική δημοκρατία τότε τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα. Και όπως έλεγε ένας μεγάλος πολιτικός άνδρας, η δημοκρατία είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Με όποιες αδυναμίες και αν έχει, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για να την εμπιστευτεί.